Θα καλησπερίσουμε την κυρία Στέλλα Νάνο που μας περιμένει ήδη στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι υπεύθυνη του τομέα επικοινωνίας και ενημέρωσης της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Καλησπέρα κυρία Νάνο. Καλησπέρα σας. Βρίσκεστε στην πόλη μας με δύο αφορμές. Η μία έχει να κάνει με τους, βέβαια και οι δύο αφορμές έχουν να κάνουν με τους μετανάστες. Η μία έχει και την αφορμή την πολιτιστική της τη χρειά και η μία είναι πιο τεχνοκρατική αλλά εξίσου σημαντική. Και θέλαμε να μας τις εξηγήσετε για τους φίλους που μας ακούν. Πολύ σωστά. Θα ξεκινήσω από το πιο πολιτιστικό μέρος του λόγου που βρισκόμαστε σήμερα στην Κρήτη. Έχουμε λοιπόν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, εικαστική, η οποία λέγεται Face Forward into My Home. Τα γένεια είναι σε μία ώρα περίπου, στις 7.30, στο Αμακάσι και σας περιμένουμε όλους με χαρά. Εκεί λοιπόν όσοι έχουν τη χαρά να την επισκεφτούν θα δουν φωτογραφικά πορτρέτα και θα ακούσουν ιστορίες 24 ανθρώπων, 24 προσφύγων, 24 γυναικών, αντρών, εφήβων, παιδιών, ιστορίες από ανθρώπους που αναγκάστηκαν να φύγουν από την πατρίδα τους και βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα και προσπαθούν να κάνουν μια νέα αρχή. Οι 20 από αυτούς τους πρόσφυγες φιλοξενούνται σε διαμερίσματα του προγράμματος Εστία στην Αθήνα και οι 4 είναι φιλοξενούμενοι εδώ στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο του προγράμματος Εστία. Είναι μια συνεργασία πολύ όμορφη που είχαμε με τον Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και για την υλοποίηση του προγράμματος στο Ηράκλειο μας υποστηρίζει ο Δήμος Ηρακλείου και η Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Αυτή είναι η μία αφορμή λοιπόν. Η δεύτερη αφορμή είναι η υπογραφή της νέας σύμβασης για το πρόγραμμα στέγασης προσφύγων στην Κρήτη. Είναι η τρίτη σύμβαση που υπογράφεται κατά σειρά από τον Απρίλιο του 2017 που ξεκίνησε το πρόγραμμα και μιλάμε για 1.100 θέσεις σε όλο το νησί της Κρήτης όπου θα φιλοξενούνται πρόσφυγες. Είναι λοιπόν όπως είπατε και εσείς για να αρχίσουμε από το τελευταίο. Είναι βέβαια ένα συνολικό πρόγραμμα που έφτανε τους 2.000 μετανάστες, έτσι δεν είναι, ένα σύνολο της σύμβασης αυτής. Ναι, το 2000 είχαν γίνει κάποιες αναφορές προφορικά, θυμάμαι τότε από τον κύριο Μουζάλα χαρακτηριστικά. Η πρώτη σύμβαση που υπογράφτηκε ήταν για 750 θέσεις, η δεύτερη σύμβαση ήταν για 900 θέσεις και τώρα η σύμβαση που υπογράφει σήμερα αφορά 1.100 θέσεις σε διαμερίσματα όπου θα φιλοξενούνται οικογένειες προσφύγων. Όπως το κάνει τόσο καιρό με πολύ μεγάλη επιτυχία μπορώ να πω η υλοποίηση του προγράμματος στην Κρήτη. Για να διευκρινίσουμε βέβαια για τους φίλους που μας ακούν, να πούμε ότι αρθριστικά, δηλαδή θα έρθουν περίπου το επόμενο διάστημα, θα μας πείτε και πότε περίπου υπολογίζετε ότι θα έρθουν οι άνθρωποι αυτοί, οι οικογένειες. Ήδη φιλοξενούνται στο νησί περίπου 850 άνθρωποι. Mm-hmm. Υπολογίζουμε ότι το επόμενο διάστημα με την αύξηση των θέσεων ο κόσμος δεν θα ξεπεράσει το συνολικό αριθμό των προσφύγων δεν θα ξεπεράσει τους 1.000 περίπου. Γύρω στα 150, γύρω στα 150 άτομα. Παραπάνω, που θα φιλοξενούνται δυστυχώς σε διαμερίσματα που θα ενοικιαστούν για αυτό το σκοπό. Επισημάνατε, γιατί δόθηκε και μία συνέντευξη τύπου σήμερα, ότι το πρόγραμμα αυτό στην Κρήτη έχει ιδιαίτερη επιτυχία από την άποψη ότι έχει οργανωθεί σωστά, οι άνθρωποι που έχουν έρθει έχουν ενταχθεί στην τοπική κοινωνία, περνούν σχεδόν απαρατήρητοι, ζουν δηλαδή και προσπαθούν να προσαρμόσουν τη ζωή τους εδώ και να κάνουν μια καινούργια αρχή, σε αντίθεση βεβαίως με αυτό που συμβαίνει σε άλλες περιοχές, σε άλλα νησιά, που αυτά βέβαια δέχονται και το μεγαλύτερο αριθμό δέχονται έτσι τα πρώτα κύματα των ανθρώπων αυτών που έρχονται. Και είναι ένα ζήτημα αυτό, συζητήθηκε αρκετά από τον κύριο Λεκλέρκ, τον εκπρόσωπο της ΥΠΑ της αρμοστίας στη χώρα μας για τους πρόσφυγες του ΟΗΕ.
Ακριβώς, το προσφυγικό έχει πολλές όψεις, ξέρετε. Στην Κρήτη έχουμε την πιο αισιόδοξη και θετική του όψη, γιατί εδώ φιλοξενούνται άνθρωποι που προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους και κάποιοι το έχουν καταφέρει σε ένα μεγάλο βαθμό. Φιλοξενούνται σε διαμερίσματα μέσα σε εξαιρετικά αξιοπρεπείς συνθήκες. Έχουν βρει απίστευτη καλοσύνη και τους έχουν υποδεχτεί θερμά εδώ οι κάτοικοι της Κρήτης. Αντιστοίχως, άλλοι προσπαθούν να μάθουν τη γλώσσα, τα νεότερα παιδιά πηγαίνουν σχολείο, έχουν γίνει και κάποιες προσπάθειες για πρόσβαση στην αγορά εργασίας, γιατί το ζητούμενο εν τέλει είναι αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να πάρουν ήδη τον έλεγχο της ζωής τους στα χέρια τους πλέον και να μπορούν να είναι και αυτάρκεις. Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του προσφυγικού, αυτή που έχουμε δει όχι μόνο πρόσφατα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα, εικόνες από τη Μόρια, εικόνες από τον βαθύ της Σάμου, όπου οι άνθρωποι στηβάζονται πραγματικά μέσα σε πάρα πολλές δύσκολες συνθήκες. Τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, τα λεγόμενα hot spots στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αυτή τη στιγμή φιλοξενούν 4 φορές παραπάνω ανθρώπους από αυτό που τους επιτρέπει κανονικά η χωρητικότητά τους. Και όπως καταλαβαίνετε, οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Γι' αυτό και εμείς, ως ΥΠΑ Τερμοστία, έχουμε απευθύνει επίγουσα έκκληση στις ελληνικές αρχές να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση το συντομότερο δυνατό. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν μεταφερθεί ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ανθρώπων από τα νησιά στην ενδοχώρα. Και για να γίνει αυτό, βέβαια, θα πρέπει αντιστοίχως να αυξηθούν οι θέσεις υποδοχής και φιλοξενίας στην ενδοχώρα, ώστε να μπορέσει κάπως να βελτιωθεί η κατάσταση στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Γιατί ένα ακόμα σημείο που επισημάνθηκε σήμερα στην συνέντευξη τύπου είναι οι τοπικές κοινωνίες. Ότι μέχρι στιγμής έχουν δείξει απίστευτη αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες, αλλά επειδή ακριβώς τα προβλήματα αρχίζουν να έχουν επιπτώσεις και στην τοπική κοινωνία από τον υπερσυνωστισμό, θα πρέπει κάτι να γίνει ώστε να μην εξαντληθεί αυτό το απόθεμα αλληλεγγύης που έχουν δείξει μέχρι τώρα οι τοπικές κοινωνίες. Να σας ρωτήσω κάτι. Από τη δική σας την επαφή και από όλα όσα γνωρίζετε εσείς καλύτερα για το θέμα, πού σκοντάφτε, έχουμε πολλούς ανθρώπους που έρχονται, μάλιστα ο κύριος Βίτσας, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, είπε ότι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ότι οι μεταναστευτικές ροές τώρα φέτος το καλοκαίρι σε σχέση με πέρυσι ήταν περίπου διπλάσιες και αυτό προκάλεσε στα κέντρα υποδοχής πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δίνονται χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι δεν είναι, και από την ΥΠΑ Τερμοστία, κυρία Νάνου. Τι δεν πάει καλά, είναι ο αριθμός ο μεγάλος των μεταναστών που έρχονται και οι οποίοι δεν είναι και κατά κάποιο τρόπο εγκλωβισμένοι εδώ, μιας και άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν τους δέχονται. Πώς φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση? Το προσφυγικό γενικά είναι ένα περίπλοκο ζήτημα και πολυπαραγωγικό, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίει το Α ή το Β σε κάθε περίπτωση. Αυτό που βλέπουμε τώρα να συμβαίνει είναι ότι όντως σε σύγκριση με πέρυσι έχουμε μια μικρή αύξηση των ροών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουμε φτάσει τους αριθμούς που είδαμε το 2015 και το 2016, όπου είχαμε καθημερινά χιλιάδες ανθρώπων να φτάνουν στα ελληνικά νησιά. Φέτος υπάρχουν μέρες που έχουμε 100 αφήξεις, τώρα μιλάω για όλα τα νησιά έτσι, του Αιγαίου, 100 αφήξεις, άλλες μέρες 150, άλλες μέρες 200, άλλες μέρες και τίποτα. Δεν έχουμε φτάσει τις χιλιάδες των αφήξεων του 2015-2016. Είναι ένας αριθμός που είναι ακόμα διαχειρίσιμος. Το ίδιο επίπεδο αφήξεων, να θυμίσω, είχαμε και το 2014 για παράδειγμα. Δεν είναι ότι βλέπουμε κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στη χώρα. Ωστόσο, υπάρχει ένα πρόβλημα στο επίπεδο της φιλοξενίας, δηλαδή αν αυτή τη στιγμή υπήρχαν αρκετές θέσεις στην ενδοχώρα, 3.000 άνθρωποι θα μπορούσαν να μεταφερθούν από τα νησιά στην ενδοχώρα. Γιατί 3.000 άνθρωποι αυτή τη στιγμή που βρίσκονται στα νησιά μπορούν να το κάνουν, γιατί έχουν άρση του γεωγραφικού περιορισμού.
γιατί δεν μπορούν όλοι όσοι έρχονται στα νησιά να φεύγουν κατευθείαν για την ενδοχώρα, γιατί θα πρέπει να ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες. Mm-hmm. Ωστόσο, για τουλάχιστον 3.000 άτομα, αυτό μπορεί να γίνει άμεσα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν υποδομές στην ενδοχώρα που θα μπορούσαν να τους φιλοξενήσουν. Βέβαια, ο κύριος Βίτας έχει πει, έχει δώσει δεσμεύσεις ότι καταρχήν ότι έχει αίσθηση του προβλήματος και των προκλήσεων και ότι προσπαθεί με όλες τις δυνάμεις να αυξήσει τις θέσεις υποδοχής στην ενδοχώρα. Ελπίζουμε αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατό, γιατί όπως καταλαβαίνετε η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου είναι προβληματική για τους πρόσφυγες αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες. Ναι, και έχουμε και από μηνύματα από φίλους ακροατές που λένε έτσι τα ενώνω σε δύο. Το ένα έχει να κάνει με το είναι αυτή η λύση, δηλαδή απλά το να φεύγουν, να μετακινούνται οι άνθρωποι αυτοί από τα νησιά στην ενδοχώρα. Αυτό λύνει το πρόβλημα εφόσον δεν σταματούν οι ροές. Και γιατί δεν υπάρχει μια παρέμβαση από την πλευρά της Ευρώπης στις χώρες από όπου φεύγουν οι άνθρωποι αυτοί να σταματήσουν. Αυτό βέβαια είναι ένα ερώτημα που το κάνουμε όλοι. Γιατί δεν υπάρχουν παρεμβάσεις στις χώρες αυτές από όπου αναγκάζονται οι άνθρωποι να ξεσπιτωθούν. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Έτσι. Γιατί αν δεν υπήρχαν οι αιτίες που διώχνουν τους πρόσφυγες, δεν θα μιλούσαμε για προσφυγικές ροές. Όσο υπάρχουν πόλεμοι, όσο υπάρχουν δικτατορικά καθεστώτα, θα υπάρχουν και άνθρωποι και ξέρετε, που θέλουν να σώσουν τη ζωή. Οι χώρες που προκαλούν έτσι ή που δεν βοηθούν στο να ανακουφιστεί η κατάσταση σε εκείνες τις χώρες από όπου έρχονται οι μετανάστες, είναι και αυτές που δέχονται και τους πολύ πολύ μικρότερους αριθμούς των ανθρώπων αυτών. Και μπορούν να κουνάνε και το δάχτυλο. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, ότι η περίφημη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν την έχουμε δει στην πράξη. Πέρα από κάποιες εξαιρέσεις, όταν είχε εφαρμοστεί ο μηχανισμός της μετακατάστασης, το relocation, όπου κάποιες χώρες είχαν πάρει ένα ρυθμό έτοιμων άσυλων από την Ελλάδα, ένα πρόγραμμα που πλέον δεν υλοποιείται, έχει σταματήσει. Σε γενικές γραμμές, δυστυχώς, δεν έχουμε δει την απαραίτητη αλληλεγγύη και συνεργασία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα άλλο παράδειγμα είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Κεντρική Μεσόγειο, με τα σκάφη που περιφέρονται στη θάλασσα και δεν δέχονται τα κράτη να ελιμενιστεί το σκάφος. Δηλαδή, γιατί έχουμε και άλλο παραδείγματα, δεν αφορά μόνο ναι, την Ελλάδα. Βεβαίως. Εννοείται ότι αυτό που λέμε και εμείς πάντα είναι ότι και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δείξουν την απαραίτητη στήριξη και αλληλεγγύη σε χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι η Μάλτα, που δέχονται και το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων. Και η αλληλεγγύη αυτή θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στα κονδύλια, μόνο σε χρήματα. Θα πρέπει να δείξουν και έμπρακτη αλληλεγγύη. Ναι, μια της αλληλεγγύης ήταν το relocation με την κατάσταση. Ναι, ξέρετε, είναι και ένας εύκολος τρόπος αυτός να δίνεις χρήματα σε άλλους που δέχονται στην προκειμένη περίπτωση βέβαια τους μετανάστες και εσύ από μια απόσταση μετά άνεσης να παρακολουθείς τα τεκτενόμενα. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα βέβαια κυρία Νάνου αυτό, είναι βεβαίως, πολύ μεγάλο, ναι. Πολύπλευρο, έτσι. Και αυτό ξέρετε να σας πω κάτι, το κάνουμε και εμείς καμιά φορά συνολικά ως Ευρώπη απέναντι στις χώρες, τις αναπτυσσόμενες, τρίτες χώρες, όπου φιλοξενούν ουσιαστικά αυτές φιλοξενούν το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων. Και μιλάω για την Ιορδανία, μιλάω για το Λίβανο, μιλάω για την Τουρκία που φιλοξενεί το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων παγκοσμίως. Να σκεφτούμε λίγο και αυτές τις χώρες που φιλοξενούν εκατομμύρια προσφύγων. Και σε εκείνες τις χώρες θα πρέπει να δείξουμε και εμείς αλληλεγγύη ως Ευρώπη. Για να δούμε, για να τη δούμε αυτή την αλληλεγγύη, κυρία Νάνου, πότε θα εμφανιστεί. Και για μας και για αυτούς, για να είναι καλά οι άνθρωποι βέβαια πρώτα απ' όλα έτσι που δεινοπαθούν. Στην Κρήτη πάντως την έχουμε δει πολύ έντονα στην αλληλεγγύη και είστε ένα πολύ καλό παράδειγμα προς μήνες. Έχουμε μνήμες και καλό είναι να μην τις ξεχνάμε. Λέγαμε πριν για κάποιες άλλες μνήμες από τη γερμανική κατοχή, δεν πρέπει να ξεχνάμε γενικότερα. Κάποιες άλλες χώρες το κάνουν όμως και είναι κρίμα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια κυρία Νάνου. Ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένουμε όλες και όλους με χαρά στα εγγένεια απόψε. Βεβαίως. Να είστε καλά κι εσείς.